Θα μιλήσω για ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει με την επιστήμη μου περισσότερο, τη γλωσσολογία και την ιστορία και συγκεκριμένα για την σημασία που έχουν στη διαχρονική ζωή των Λακώνων κάποιες ιδιαίτερες λέξεις οι οποίες συναντώνται και στην αρχαία ιστορία και στην ιστορία του 21, αλλά και μέχρι τους σύγχρονους αγώνες, μέχρι το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, συναντούμε συνεχώς αυτές τις λέξεις με την ίδια ακριβώς σημασία που τους στην αρχαία. Είχα ετοιμάσει την ομιλία μου, αλλά επειδή δεν πρέπει να μακρηγορήσω, θα πω κάποια πράγματα από μνήμης. Η ομιλία κανονική ήταν πολύ περιστατωμένη, αλλά θα κοιτάξω να πω κάποια πράγματα από μνήμης για να είμαι και πιο σύντομος. Πρώτα απ' όλα, υπάρχει μια ενοιολογική σχέση τριών σπουδαίων λέξεων, οι οποίες μέχρι σήμερα έχουν εντελώς παραποιηθεί και διαστρεβλωθεί, και είναι οι λέξεις ελευθερία, αρετή και νίκη. Οι λέξεις αυτές έχουν μια ιδιαίτερη σημασία γιατί μας δείχνουν τη σχέση και την ταύτιση θεωρίας και πράξεως, την ταύτιση της γλωσσικής σημασίας και της εφαρμογής της στην διαχρονική ιστορική πορεία των Λακώνων και των απογόνων Μανιατών. Η λέξη ελευθερία είναι από τα βασικά συστατικά του DNA των Λακώνων και κατ' επέκταση και όλων των Ελλήνων. Επειδή σήμερα μιλούν οι περισσότεροι για ειρήνη, στην αρχαία Ελλάδα μιλούσαν για ελευθερία. Υπήρχε μια ειδοποιώς διαφορά, ότι η ειρήνη για τους αρχαίους μας προγόνους ήταν ακήρυκτος πόλεμος. Και για να μπορέσει να έχεις ειρήνη, έπρεπε να έχεις ελευθερία πρώτα. Έτσι λοιπόν, υπάρχουν τα οποία αυτό το πράγμα το αναλύουν. Εγώ θα μείνω στη σημασία της λέξης ελευθερία. Η λέξη ελευθερία προέρχεται από το μέλλοντα ελεύσομαι, του ρήματος έρχομαι, και ακριβώς γι' αυτό το λόγο είναι αυτή που θα έλθει. Και θα έλθει όταν αγωνιστούμε για να την κατακτήσουμε με πάρα πολλούς τρόπους. Έτσι λοιπόν, ο Πλούταρχος μας αναφέρει ότι ένας Λάκων όταν ερωτήθηκε τι ξέρει να κάνει, απάντησε «Να είμαι ελεύθερος». Επομένως, μας κάνει εντύπωση για ποιο λόγο στην σημαία των Μανιατών, ενώ σε όλες τις άλλες σημαίες υπήρχε το σύνθημα του Ρήγα «Ελευθερία ή θάνατος», και μέχρι σήμερα αυτή η λέξη ήταν διαχρονική, ο Εθνικός Ύμνος Ελλάδος είναι ύμνος προς την ελευθερία, για ποιο λόγο η σημαία των Μανιατών είχε νίκη ή θάνατος. Είχε νίκη ή θάνατος γιατί η ελευθερία της Μανιάτης ήταν δεδομένη. Ήταν πάντοτε ελεύθεροι, δεν υποτάχθηκαν ποτέ και ακριβώς γι' αυτό το λόγο δεν έβαλαν ελευθερία ή θάνατος, αλλά νίκη ή θάνατος. Δεν είχε για ποιο λόγο το βάλαν αυτό. Έτσι λοιπόν, την αξία της ελευθερίας για τους Λάκωνες τις δείχνουν οι αγώνες στην αρχαία περίοδο και για τους Μανιάτες, τους απογόνους, το είπαμε, η ελευθερία ήταν δεδομένη. Αλλά πρέπει σε αυτό το σημείο να αναφέρω ένα απόσπασμα από τον Ηρόδοτο για να κατανοήσουμε καλύτερα τη σημασία της λέξης ελευθερία στο λακωνικό γίγνεσθε. Όταν στην πρώτη εκστρατεία των Περσών ο Δαρίος έστειλε κήρυκες στη Σπάρτη, όπως έκανε και σε όλες τις πόλεις της Ελλάδος, για να ζητήσουν γη και είδωρ, οι Λακεδαιμόνοι τους πέταξαν σε ένα πηγάδι και τους καλούσαν να πάρουν από εκεί γη και είδωρ και να το πάνε στο βασιλιά τους. Στους Λακεδαιμονίους λοιπόν ξέσπασε ο θυμός του Ταλθιβίου, του κήρυκα του Αγαμέμνονος, γιατί στη Σπάρτη υπάρχει ναός του Ταλθιβίου και ζουν και οι απόγονοί τους στην εποχή του Ηροδότου, οι ονομαζόμενοι Ταλθιβιάδες, που τους είχε δοθεί τιμητικό προνόμιο σε όλες τις αποστολές κηρύκων που στέλνει η Σπάρτη. Εξαιτίας όμως αυτού του γεγονότος, οι Σπαρτιάτες έκαναν θυσίες, περίμεναν αισίως να τελειώσει το θέμα, αλλά δυστυχώς τίποτα δεν. Και έτσι λοιπόν, κάθε φορά είχαν πάρει χρησμό ότι θα σταματήσει ο λοιμός όταν θα πάνε δύο νέοι Σπαρτιάτες να θανατωθούν και οθελώς στην Περσία. Ο κήρυκας λοιπόν ρώταγε συνεχώς ποιος με τη θέλησή του θέλει να δώσει τη ζωή του για τη Σπάρτη και πραγματικά δύο νέοι σπουδαίοι από σπουδαίες οικογένειες στη Σπάρτη,
ο Σπερθίας, ο γιος του Ανηρίστου, και ο Βούλης, ο γιος του Νικόλεο, του Νικολάου δηλαδή, πήγανε, επειδή ήταν και λεβέντες και παλικάρια και από πλούσιες οικογένειες, πήγανε και οθελώς στην Περσία να θανατωθούν. Όταν λοιπόν του συνάντησε ο σατράπης της πρώτης πόλεως μπαίνοντας στην περιοχή, ο Ιδάρνης, τους είπε λοιπόν ότι εσείς είσαστε πάρα πολύ σπουδαίοι, και μάλιστα τους είπε κατά λέξη άντρες, λακεδαιμόνοι, γιατί δεν δέχεστε να γίνετε φίλοι του βασιλιά. Να, βλέπετε πώς ξέρει ο βασιλιάς να τιμά τους άντρες που έχουν αρετή, ρίχνοντας μια ματιά σε μένα, λέει ο Ιδάρνης, και στην θέση που κατέχω. Έτσι λοιπόν και εσείς, αν γίνετε άνθρωποι του βασιλιά, γιατί έχει σχηματίσει, λέει, τη γνώμη ότι είστε άντρες με αρετή, ο καθένας θα μπορούσε να εξουσιάσει μια περιοχή της Ελλάδος που θα του παραχωρούσε ο βασιλιάς. Και η απόκριση των δύο παιδιών ήταν η εξής. Η συμβουλή που μας απευθύνει στηρίζεται σε μονόπλευρη εμπειρία, γιατί μας συμβουλεύεις για δύο πράγματα, που το ένα το δοκίμασες, το άλλο όμως όχι. Δηλαδή γνωρίζεις πολύ καλά πώς ζουν οι δούλοι, όμως δεν δοκίμασες ως σήμερα την ελευθερία. Τι είναι, γλυκό ή όχι. Γιατί αν κάποτε τη δοκίμαζες, θα μας συμβούλευες, λέει, να αγωνιζόμαστε για αυτή, όχι μονάχα με δόρατα, αλλά και με πελέκης. Και μάλιστα η συνέχεια είναι εξίσου εντυπωσιακή, γιατί σχετίζεται με την άλλη διαχρονική λέξη που θα εξετάσουμε, την αρετή, όταν πήγαν στα Σούσα και όταν παρουσιάστηκαν στο βασιλιά, και ενώ οι σωματοφύλακες του βασιλιά τους πρόσταζαν ασκώντας βία να πέσουν και να προσκυνήσουν, αυτοί δεν δέχτηκαν με κανέναν τρόπο να το κάνουν, με κανέναν τρόπο να σκύψουν το κεφάλι, όσο και αν εκείνοι τους έσπρωχναν το κεφάλι προς τα κάτω, και επέμεναν ότι ούτε στον νόμο τους είναι γραμμένο να προσκυνούν άνθρωπο, ούτε γι' αυτόν ήλθαν. Ούτε γαρ σφίεν νόμο είναι άνθρωπο προσκυνέιν, ούτε κατά τάχτα οίκην, όπως λέει ο Ηρόδοτος. Και αφού με αγώνα απέφυγαν την προσκύνηση, κατόπιν λένε ότι στο βασιλιά των Μήδων, ότι εμάς μας έστειλαν ένα κεδαιμόνιο σαν αντιστάθμινα για τους κήρυκές σας που θανατώθηκαν στη Σπάρτη, για να πληρώσουμε κι εμείς για το θάνατό τους. Είπαμε λοιπόν ότι η ελευθερία ήταν μια πάρα πολύ σημαντική λέξη, διαχρονική λέξη για τους Λάκωνες, και για να υπάρξει όμως ελευθερία πρέπει να έχει υπάρξει νίκη, και για να υπάρξει νίκη πρέπει να υπάρξει αρετή. Πραγματικά η λέξη αρετή έχει πολλές σημασίες σήμερα. Τα λεξικά μας δίνουν πάρα πολλές σημασίες. Όμως στην αρχαία ελληνική γλώσσα ουσιαστικά δεν υπήρχαν συνώνυμα. Η κάθε λέξη είχε μία λεπτή ειδοποιώ διαφορά από την άλλη και σήμαινε συγκεκριμένα πράγματα. Αρετή λοιπόν, μία από τις ετυμολογίες που δίνει το ετυμολογικό το Μέγα, από την ρίζα αρ, του δίνει την ιδιότητα του άρεως, δηλαδή τη μαχητικότητα. Και επειδή ακριβώς το επίθετο αγαθός που θα πει γενναίος σχετίζεται με αυτή την ιδιότητα, το πρώτο του παραθετικό ήταν αρίων άριστος. Το αρ, άριστος, αρ, αρετή. Ήταν ακριβώς η ίδια ρίζα. Όμως, πρέπει να πούμε ότι η αρετή ακριβώς για αυτόν τον λόγο δήλωνε την μαχητικότητα, την ανδρεία. Αλλά σήμαινε και την ψυχική αρετή. Και το δεύτερο παραθετικό αυτό δείχνει, το βελτίον βέλτιστος. Σήμαινε επίσης και την δύναμη, τη σωματική δύναμη. Σήμαινε και την ωφελημότητα προς τους συνανθρώπους. Το Τάνι Επιτάς, για παράδειγμα, ήταν η αυτονόητη απέτηση της πολεμικής αρετής του γιού της από την Λάκαινα μάνα. Αυτονόητη. Η οποία απαιτούσε θάρρος στην αντιμετώπιση του κινδύνου, τόλμη στη διεκδίκηση της νίκης και αποτέλεσμα στον αγώνα. Θα κατανοήσουμε όμως καλύτερα την ιδιαίτερη αυτή σημασία από ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, την απάντηση που έδωσε ο Λεωνίδας στον Ξέρξη όταν του ζήτησε τα όπλα. Μολόν λαβέ. Εδώ γίνεται ένα λάθος. Ένα λάθος. Η ιδιαίτερη σημασία που έχουν αυτές, ή μάλλον η άγνοια της ιδιαίτερης σημασίας που έχει αυτή η λέξη, οδήγησε τους μεταφραστές, εντός αγωγικών, γιατί ουσιαστικά δεν κάνουμε μετάφραση, κάνουμε απόδοση του ελληνικού κειμένου, να δώσουν την απάντηση ότι μολόν λαβέ σημαίνει έλα να τα πάρεις. Και στις ταινίες τις ξένες βλέπουμε come and take them. Έτσι, έλα να τα πάρεις. Come and get it. Όμως ο Λεωνίδας δεν είπε αυτό. Και δεν είπε αυτό διότι ήταν Λάκων και